Οι διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών για την αποφυλάκηση του Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζονται. Αυτή τη φορά, πριν από την έναρξη της παράστασης, 8 γυναίκες κατηγορούνται στη Σαντορίνη. Η δικαιοσύνη είτε πρόκειται για τον σκηνοθέτη, είτε για τον πατέρα, είτε για τον παπά, είτε για τον δάσκαλο, δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις. Η δικαιοσύνη οφείλει να είναι αμήλικτη. Ο σκηνοθέτης Αντώνης Γάκης χειροκροτείται, με τις αντιδράσεις να απλώνονται σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημοσίως για την απόφαση του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Ναύπλιο. Για το θέμα Λιγνάδη έχει αποφανθεί δικαιοσύνη. Καλόν είναι, εφόσον πιστεύουμε όλοι και εγώ πιστεύω προσωπικά στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να μένουμε σε αυτά που έχουν αποφανθεί οι δικαστές. Η Υπουργός Πολιτισμού ερωτήθηκε και για τις αντιδράσεις που εκφράζονται μαζικά από καλλιτέχνες. Καλόν είναι ο πολιτισμός να μην εργαλειοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας μπορεί να κρίνει από εκεί πέρα. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου οφείλουν να είναι ευθυγραμμισμένες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Στις αντιδράσεις αυτές, καλλιτεχνών και κοινού, αλλά και στην απόφαση αποφυλάκησης Λιγνάδη, αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανέχεται καταδικασμένους βιαστές να είναι εκτός φυλακής. Αυτό είναι ξεκάθαρο όποιον και να ρωτήσετε γύρω σας. Ως πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν σε αυτή τη χώρα, διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη και στην κοινή λογική. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα ποινικό αδίκημα όπως ο βιασμός ανηλίκου. Και όλα αυτά στον απόϊχο και τις ανακοίνωσεις που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, καταγγέλλοντας ομοί και υποκινούμενη απόπειρα χειραγώγησης της δικαιοσύνης.